Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Γήπεδο Ροδοχωρίου, λίγο πριν την τελευταία προπόνηση για αυτή την εβδομάδα και 2-24 ώρα μάλλον, να πούμε την αλήθεια, μετά τον ημιτελικό του ΓΑΣ Ροδοχωρίου, τον νικηφόρο ημιτελικό, κόντρα στο ΓΑΣ Κοπανού, ο οποίος και έδωσε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του θεσμού. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Οχαλκιάς. Εκφράζοντας μια προσωπική άποψη πριν του θέσω την πρώτη ερώτηση, ότι είναι ο πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας του ΓΑΣ Ροδοχωρίου, γιατί μιλάμε για πολύ σημαντική επιτυχία, καθώς μετά από 15 χρόνια θα αγωνιστούν και πάλι και οι τερνομπλές σε ένα μεγάλο τελικό. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για αυτή τη μήνυ συνέντευξη πριν ξεκινήσουμε. Θα ήθελα λίγο να μου πεις για την εικόνα της ομάδας στον ημιτελικό αυτό και αν ήταν το πρόσωπο που παρουσίασε αυτό που περίμενες και έτσι όπως είχες ετοιμάσει την ομάδα. Καταρχήν ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και οι δύο ομάδες ήταν αγχωμένες, φάνηκε, και η δικιά μας η ομάδα. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο περισσότερο, δεν παίξαμε σχεδόν καθόλου. Νομίζω στο δεύτερο λυθήκαν τα πόδια μας, παίξαμε καλύτερα. Το παιχνίδι ήταν έτσι όπως το περιμέναμε, δηλαδή και οι δύο ομάδες κοιτούσαν την άμυνά τους και θα μπορούσαμε με μια στιγμένη φάση, με μια αντεπίθεση κάτι, να πάρουμε το παιχνίδι. Εμείς ευτυχήσαμε, βάλαμε στην αρχή ένα τυχερό γκολ. Εκεί λυθήκανε περισσότερο τα πόδια μας. Βάλαμε και ένα δεύτερο, αν και δείξε μια αλληγορία, φάγαμε ένα γκολ στο 90, αλλά τα παιδιά το πιστεύανε, βάλαν και τρίτο γκολ και πήραν τη μεγάλη πρόκληση. Οι πρωτεργάτες είναι οι παίχτες, για μένα, έτσι. Ο προπονητής έρχεται μετά. Τα παιδιά τα δώσαν όλα. Πιστεύω ότι είμαστε άξια στον τελικό. Και όταν κερδίζεις ένα παιχνίδι σαν τα Τρίκαλα το προηγούμενο, πιστεύω ότι δικαιούσε να είσαι στον τελικό. Σωστά. Η πρόκριση έχει περάσει και από μια πολύ σημαντική νίκη κοντά στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και φαβορή για τον τίτλο, έτσι. Παίξαμε με τρεις ομάδες Α1. Βέβαια. Πιστεύω ότι... Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Δημήτρη, να δούμε λίγο για τον τελικό που έρχεται στις 11 Μαρτίου. Εσύ βεβαίως έχεις μια πολύ σημαντική εμπειρία από τέτοιο επίπεδο αγώνες. Το Ροδοχώρι όχι τόσο, γιατί είπαμε ότι έχει 15 χρόνια να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο μεγάλο τελικό. Δώσε μας λίγο το στίγμα μιας ομάδας του επίπεδου του ΓΑΣ Ροδοχωρίου που θα πρέπει να ακολουθήσει και να παρουσιάσει ένα τέτοιο παιχνίδι και βεβαίως αν θα παίξει ρόλο, πιστεύεις, η παρουσία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Δηλαδή η Αλεξάνδρεια έχει μια σαφή διαφορά βαθμών, κυνηγάει ακόμα το πρωτάθλημα και έχει ένα εκ των πραγμάτων καλύτερο ρόστερ, έτσι. Πιστεύω με μια πρώτη ματιά ότι η Αλεξάνδρεια είναι το φαβόρι. Ένας τελικός όμως είναι ένα παιχνίδι και όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Έχουμε κάποιους παίχτες που έχουν συμμετοχή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Κασαπίδης και ο Θοδωσιάδης, ο Δημήτρης έχουν παίξει και ο Τενεκετζής. Τενεκετζής, βεβαίως. Παίξει ένα τελικό. Και ο Πέτκαζλης. Ναι. Ο Πέτκαζλης έχουν παίξει τελικό. Εγώ έχω πάει στο τελικό σαν παίχτης δύο φορές. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Γιατί πιστεύω ότι είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Να το χαρούν τα παιδιά. Να θυμούνται μετά από χρόνια ότι έχουν παίξει ένα τελικό. Και πιστεύω ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς κάποια ελπίδα στο τελικό. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιχνίδι. Και το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι ωραίο, γιατί δεν κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα στα χαρτιά. Κερδίζουν αυτοί που θα παίξουν εκείνη τη μέρα καλά, αυτοί που θα είναι πιο τυχεροί. Πολλά μαζί. Θέμα ημέρας και θέμα τύχης βεβαίως. Θέλω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Επειδή είναι και Σάββατο, θα γίνει πρώτη φορά, να έχει κόσμο, να τα ευχαριστούν τα παιδιά, να το θυμούνται. Και η ζωή προχωράει. Βεβαίως. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μήνυ συνέντευξη. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ, έτσι και να έχεις όλους τους παίκτες διαθέσιμους για εκείνη την ημέρα. Μακάρι να είναι καλά τα παιδιά. Ακριβώς. Για να πάρουν και μόνο που θα είναι σε ένα τελικό. Εντάξει, είναι δύσκολο να παίξουν όλοι, αλλά μόνο που θα είναι στο γήπεδο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και θα ήθελα να κλείσω ότι σε αυτό το τελικό αξίζουν να είναι δίπλα μας και τα παιδιά που είναι τραυματίες, ο Θοδωρόπουλος, ο Ντατσής και ο Τζαγκεράς. Βέβαια. Και ο Φρέντι που έχει φύγει στο εξωτερικό. Δικαιούνται και αυτοί να είναι στην ομάδα που θα είναι στο τελικό. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.